Πάμε να δούμε του λέοντε. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Έτσι για, για καλό και για κακό. Ε, για καλό φάνε. Ε, είναι μια χρονιά σαφώ πιο αισιόδοξη. Έχει έμφαση στη δημιουργία, έχει έμφαση στον έρωτα, τη απολαύσεις, τη διασκέδαση, τα παιδιά, την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά μπορούν να πάνε πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι ούτω ή άλλω ίσω η πιο θετική χρονιά μετά από αρκετά χρόνια που είτε υπήρχε στασιμότητα είτε κάποια πράγματα δεν σα έβγαιναν τόσο μεγάλη Όσο χαρά. Ε, αυτοί που θα έχουν περισσότερε αλλαγέ θα είναι οι γεννημένοι τον Ιούλιο, γιατί εσά επηρεάζει περισσότερο ο ουρανό. Εκτό αν υπάρχει κάτι άλλο με στο οροσκοπιό σα που δεν μπορώ να το ξέρω όπω καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό που κάνουμε που είναι η γενική πρόβλεψη λέει ότι γεννημένοι τον Ιούλιο, εσεί είστε που θα δεχτείτε την επιρροή του ουρανού από τον Μάρτιο και μετά. Και αυτό μπορεί να σημαίνει μια αλλαγή, είτε στην καριέρα, μπορεί να αλλάξετε και κατεύθυνση ακόμη. Όχι απαραίτητα να αλλάξω μόνο. Ε, εταιρεία, να πάω σε μια άλλη α, ή ακόμη μπορεί να υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά το σπίτι α, ακόμη όμως και τη χώρα. Κάποιοι μπορεί να αποφασίσετε να ανοίξετε τα φτερά σας και να βγείτε και εκτός Ωραία. για να βρείτε μια καλύτερη ίσως τύχη. Ε, αυτοί, εσείς είστε που έχετε πιο πολύ μεγάλη τάση έτσι για αλλαγέ. Οι γεννημένοι μάλιστα τις πρώτες μέρες επειδή τους επηρεάσει και η έκλειψη του Ιανουαρίου που έχουμε α, πιο μετά Στι 22, ε, στις 21 συγγνώμη, εσείς α, μπορεί να έχετε μία αλλαγή και σε ό,τι έχει να κάνει και με σχέσεις και με συνεργασίες. Αυτή όμως είναι η τελευταία έκλειψη που σας αφορά. Τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, από το 16 και μετά το καλοκαίρι του 16, οι εκλύψη άλλαξαν πολλά. Σου λέοντας τώρα πια, κοπάζει αυτή η κατάσταση, άρα θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα.